Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος, Πολέμης Νικόλαος, διοικητής του ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, αποφύτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1995, μετεκπαιδεύτηκε ως χειριστής αεροσκαφών σταθερών πτερύγων και ελικοπτέρων από τη Σχολή Κάρων και Σχολή Αεροπορίας Στρατού, με συνολική εμπειρία 1.400 ωρών. Έχει υπηρετήσει στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας ως εισηγητής και από το 2011 έως το 2010 υπηρέτησε ως υποδιοικητής της 6ης Περιφερειακής Διοίκησης Κυκλάδων και είναι και διοικητής στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου. Βγάζω τη ευχαρισία μου για τη δυνατότητα που μου δίνει να μεταφέρω τις θέσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και του Υπουργείου Ναυτικής Μεσογειακής Πολιτικής με την οποία ήταν ως διοικητής της ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ σχετικά με το χτίσιμο του ανθρώπινου δυναμικού για την ναυτιλία. Θεωρούμε ότι είναι αναγνωρισμένο καθολικά και ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι το θέμα αυτό έχει εξαιρετικά σημασία για την ελληνική κοινωνία. Η τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός των Ελλήνων ναυτικών συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και της ελληνόφιλης ναυτιλίας. Η διατήρηση και η διεύρυνση αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Συνεπώς, η επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας μας, του ελληνικού ναυτικού, είναι μια αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο που δραστηριοποιείται και να γίνει ένα σημαντικό δρομοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα. Η ελληνική δημόσια ναυτική εκπαίδευση που παρέχεται είναι υψηλού επίπεδου. Η αφοσίωση και η επιμονή για ποιοτική και διαρκώς αναβαθμιζόμενη δημόσια ναυτική εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αποτελεί ύψιστο στόχο του ΤΕΛΙΑ. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται έντονη μεταστροφή των νέων προς το ναυτικό επάγγελμα, ενώ παγκοσμίως η ανάγκη για περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους ναυτικούς έχει αυξηθεί. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλιακής Μεσογειακής Πολιτικής ως αρμόδια διεύθυνση μελετά για την αύξηση και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης με εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων σχολών και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων αποσκοπών στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. Πάγια επιδίωξη του Υπουργείου αποτελεί διαρκή αναβάθμιση και ψυχορισμό τη ναυτική εκπαίδευση, προκειμένου οι Έλληνες ναυτικοί να καθίστανται ανταγωνιστικοί και όχι μόνο να γνωρίσουν πρόσβαση στην απασχόληση, αλλά να αποτελούν αναντικατάστατο παράγοντα ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις που θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί σχετικές συνθήκες, ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές τροποποιήσεις. Μεταξύ άλλων, σημαντικότερο γεγονός των τελευταίων ετών αποτέλεσε η αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκπτωσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978 στη Ιταλία, που πραγματοποιήθηκε το 2010 στη Μανίλα και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το προεδρικό διάταγμα της Μητανίας του 12, τεύχος 137. Σύμφωνα με την αναφερομένη σύμβαση, καθορίζονται νέες απαιτήσεις όπως την παρεχόμενη εκπαίδευση, τα προσόντα, τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τήρησης των φυλακών των ναυτικών, των κλάδων προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και της επικοινωνίας των πλοίων. Τούτο προκάλεσε την υποχρέωση για μια εκτεταμένη τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και έκδοση σειράς προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και κύκλειων, προκειμένου εγκαίρως ο διοικητικός μηχανισμός μας ξεκινήσει να αντικαθιστά τα παλιά αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας των ναυτικών μας. Η αθέματη απαίτηση αποτέλεσε και αποτελεί το βασικότερο στοίχημα, τη μείζωνα θεσμική, νομική και ηθική υποχρέωση, τη σημαντικότερη πρόκληση για την οποία όλος ο μηχανισμός εργάστηκε, αλλά και θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου μέχρι το 31/12/2016. Όλοι οι Έλληνες ναυτικοί να έχουν αντικαταστήσει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας. Επίσης, με το προεδρικό διάταγμα 119 του 2014, ενσωματώθηκε στην ελληνική ένωμη τάξη η οδηγία 2008/106/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/35/ΕΕ, αναφορικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευση των ναυτικών, προκειμένου η χώρα μας να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αντιμετωπίζοντας την ναυτική εκπαίδευση ως τη βάση για την αναπαραγωγή και τη διεύρυνση ναυτιλιακής τεχνογνωσίας της Ελλάδας, εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO και επενδύουν στο τεχνολογικό εξοπλισμό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με την αξιοπιστία των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ. Η δέσμευση για τη διασφάλιση της διαρκώς παρεχόμενης ποιοτικής εκπαίδευσης
Αντανακλάται εμπράκτο στην υιοθέτηση και εφαρμογή του ελόγου συστήματος κατά το πρότυπο E1 ISO 9001-2008. Η ελόγω πιστοποίηση αποκτήθηκε τον Μάρτιο του 2015 και καλύπτει όλο το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV ως τρελάς και η εφαρμογή του καταδεικνύει τη δέσμευση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και των σχολών του προηγούμενου ναυτικού για την συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους, για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εστίαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των σπουδαστών σπουδαστηριών και των ναυτικών. Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνεται η ευχαίρεια αξιολόγησης, συμπληρώνοντας το ερωματολόγιο αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο καθένας δύναται να αποστείλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ή στη σχολή που αξιολογείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετο του Υπουργείου, στο πλαίσιο ανάλυσης δράσεων για την αναβάθμιση ναυτικής εκπαίδευσης, εξυγχρονισμού του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, υπέβαλε τον Απρίλιο 2016 στο πηχησιακό πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 πρόταση για χρηματοδότηση έργου με τίτλο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας MARIS, Marine Carrier Information System, ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το λόγο έργο θα επιτευχθεί πλήρης μηχανογράφηση του ελληνικού συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης και διασύρεση σύστημα και υποσύστημα της θαλάσσης υπηρεσίας των ναυτικών. Ομοίως, με κίνητρο και υποχρέωση την εξασφάλιση υψηλούς ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις δημόσιες σχολές εφοπλισμού ναυτικού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, δημιουργήθηκε και κρίθηκε ο πρότυπος εκπαιδευτικός εξοπλισμός, με στόχο όλες οι ομοειδείς σχολές να διαθέτουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ίδια εργαλεία εκπαίδευσης και κατ' επέκταση το ίδιο επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, στο πλαίσιο αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολών εμπορικού ναυτικού έτος του 2015, ολοκληρώθηκαν τρεις συμβάσεις του φορέα συνολικού ύψους περίπου 1.440.000 ευρώ, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση τριών συστημάτων προσωμιωτών GMDSS, CISAEN, Ιωνίων Ίσων, Κίνης και Πύρου, δύο προσωμιωτών Ρεδέρα Α και δύο εργαστηρίων πολυμέσων CISAEN, Ιωνίων Ίσων και Κίνης. Συναφώς, το κεφάλαιο ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μηχανισμό του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης σήμερα, το οποίο όμως οι χώροι είναι γνωστό ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Τακτικό οικονομικό συμπλήρωμα αποτελεί η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ όπως που ανέφερα. Η ΔΕΚ κατάφερε να απορροφήσει κατά την προηγούμενη περίοδο 2007-2013 σε δράσεις ναυτικής εκπαίδευσης ποσό περίπου 56 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη στο πηγησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευση και διαβίου μάθηση στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν προεκριθεί οι συγκεκριμένες δράσεις. Ο εκπαιδευμός 7 εκατομμύρια ευρώ κατάρτιση ενέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματική πιστοποίηση 2015-2016, προϋπολογισμός 4,5 εκατομμύρια ευρώ πρακτική άσκηση σπουδαστών σπουδαστηριών ακαδημών εκπαιδευτών ναυτικού επιπλοίου για την εκπλήρωση του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού του έτος 2016 και τέλος προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ αναδιάθρωση συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συνεχή νομοσιακή νομοθεσία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί συνέδροι, χωρίς να θέλω να καταφραστώ τις υπομονές σας, θα ήθελα να πάρω λίγο ακόμα από το χρόνο σας και να σας πιστήσω την προσοχή σας στην ανάλυση μιας επιπλέον παραμέτρου στο συγκεκριμένο θέμα που αναπτύσσω. Επιδιώκοντας τη μέγιστη διασύνδεση με τις ζωντανές ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας, υλοποιήθηκε και λειτουργεί σήμερα το Γραφείο Σταδιοδρομίας, στόχος του οποίου είναι η ενημέρωση και η παροχή κατευθύνσεων στους σπουδαστές, ώστε να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία και να ολοκληρωθεί το τμήμα των σπουδών τους που περιλαμβάνει το θαλάσσιο και το τμήμα ταξίδι. Με το άρθρο 23 του νόμου 4150, μια συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Υγείας και άλλες διατάξεις, και το άρθρο 21 του Πολιτικού Διατάγματος 103 του 14 Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Υγείας, προβλέφθηκε η σύσταση αυτή του Γραφείου Σταδιοδρομίας, υπαγόμενη στην αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευση ναυτικών, το οποίο έχει ως αρμοδότητα την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δόκιμους των Ακαδημιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιριών για την ολοκλήρωση των θαλασσιών εκπαιδευτικών ταξιδιών συνολικής διάρκειας των 12 χαμηνών. Σημειώνω ότι η λόγω εφαρμογή αναπτύχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να αποτελέσει καταρχήν το ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικασία και ιστότοπο που θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των υπόχρεων ναυτιλιακών εταιριών και των σπουδαστών του σπουδαστηριών των ΑΕΠ. Συγκεκριμένη εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσα στη σελίδα hcg.gr.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση των σπουδαστών του πρωταστήρα μα για να διευκολυνθεί ουσιαστικά η αυτολόγησή του. Όλα αυτά όμω δεν θα είχαν καμία σημασία χωρί τι άγνοιε προσπάθειε του ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζει διοικητικά και εκπαιδευτικά την ελληνική εκπαίδευση. Είναι γνωστή σε όλη μα η έλλειψη σε καθηγητέ και δι σε μαθητοδιδασκάλια. Ήδη όμω καταβάλλονται ουσιαστικέ προσπάθειε και έχουν ήδη προκυριχθεί 13 θέσει μόνο των καθηγητών για τι σχολέ του πρωταστήρα και τα κέντρα επιμόρφωσης και εσένα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που τη δείξατε και ελπίζοντας ότι δεν σας κούρασα, θα ολοκληρώσω την εισήγησή μου με μια χαρακτηριστική λύση. Τα καλά πλοία αξίζουν τόσο όσο τα επ' αυτού πληρώματα. Κώστας Μιχαήλ Λεμός. Ευχαριστώ.